Αλλά εκεί που, κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση, γιατί ζούμε σε δύσκολες, πράγματι ιστορικές στιγμές. Σας μιλάω ειλικρινά ως ιστορικός επιστήμων, αυτή η εποχή που ζούμε θα εξετάζεται στο μέλλον ως μία από τις μεγάλες, σημαντικές, από τα σημεία τομής της ανθρώπινης και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, όπου εκεί έχουμε και πολλούς δικούς μας ψηφοφόρους. Έχουμε και πολλούς ανθρώπους που έχουν ψηφίσει στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία, που αισθάνονται ολίγων αμήχανα ή έως και δυσαρεστημένοι από τις αποφάσεις που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις ότι περισσότεροι συμπολίτες, μα λέει, δεν κατάλαβαν γιατί αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να στείλουμε αμυντικό οπλισμό στην Ουκρανία. Λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη. Σε αυτό το τομέα πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη μας ιδεολογική μάχη. Και για λόγους παραδοσιακούς, αλλά κυρίως για λόγους εθνικούς και ιστορικούς. Είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή για τον ελληνισμό και για αυτό που εκπροσωπούμε. Να συζητάμε στα σοβαρά στην Ελλάδα αν θα έπρεπε να στείλουμε όπλα για να βοηθήσουμε κάποιον που αμήνεται για να σώσει την πατρίδα του από ένα ξένο εισβολέα. Γιορτάσαμε πέρσι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τιμήσαμε και τιμούμε τους φιλέλληνες και αυτούς που ήρθαν τότε να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό που ξεσηκώθηκε για να διώξει τον Οθωμανικό ζυγό. Άκουσα έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι δεν έπρεπε να στείλουμε, λέει, όπλα στην Ουκρανία, αλλά έπρεπε, λέει, να στείλουμε, Κώστα, σταφίδες. Φαντάστε στα δέλτα της ιστορίας τι θέση θα είχαν οι φιλέλληνες που αντί να μας στείλουν όπλα και χρήματα θα μας στέλνανε σταφίδες. Θα τους είχαμε σήμερα γάλματα και δρόμους και δεν τρεπόμαστε. Η ιστορία της Ελλάδος μας επιβάλλει να είμαστε με την Ουκρανία. Δεν υπήρχε καμία απόλυτος άλλη θέση λογική για τον Έλληνα. Και θλίβομαι, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του πολιτικού φάματος, κυρίως από τα δεξιά μας, που το παίζουν και πατριώτες, οι οποίοι μας λένε ότι τα συμφέροντά μας με τη Ρωσία του Πούτιν θα έπρεπε να μας κάνουν να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν τις ΗΠΑ ή την Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μας στηρίζει όσο πρέπει στις τουρκικές διεκδικήσεις, στην παράνομη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, διότι κοιτάνε, λέει, οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι τα συμφέροντά τους. Και αυτό για το οποίο κατηγορούν την Αμερική, τη Γερμανία, τη Δύση, θέλουν η Ελλάδα να το κάνει στην Ουκρανία και δεν τρέπονται. Πρέπει λοιπόν με θάρρος να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την επιλογή. Γιατί είναι μια εθνική επιλογή. Μια επιλογή που μας γεμίζει υπερηφάνεια και που βάζει για άλλη μια φορά, προσέξτε, όχι μόνο την παράταξή μας αυτή τη φορά, αλλά την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα είναι σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά της δημοκρατίας, στην πλευρά της ειρήνης, στην πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.